σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδωρών Λυκαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Και κλείπει η ψυχή μου εις τας όμπλας του Κύριου. Δέκατε τας αμαρτίας ημών, ανταπέδοκεν ημών. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβημένους αυτών. Καθώς αναπέξουν την ανατολή αποδεισμών, εμάκρυνε αφημώντας αναμία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς, ο κτήρησε Κύριος φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε τη χούσης μεν. Άνθρωπος, ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρότος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθενε αυτό και έχει υπάρξει και ούκ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένης εν τρόνο αυτού επί Ισιών αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκύπτονται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατήτω από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήτω από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθει κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει την οποίον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε νησγή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού αιώνα, και η κηδεία στην με το πνεύμα μου, μια ταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση τη έργη σου, ελπίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντα σκύρα με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνεις σου νησλάκου. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισον μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω με ότι προσήλθα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον μου, Κύριε, το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί η σημεργή ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχο εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τη δούλη σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τη δούλη σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εγγύ στου αιώνε των αναμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σοι. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου του λαού Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως αύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστηχων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ενεργών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Χριστίνη μας από πάση λήψος οργής την τίνη και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα του των Αγίων μνημονεύσεντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη γλωσσάμε και το όνομα του Κυρίου, μην αμήν αυτούς, Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίω έγινε το άπτη και έστηθε μου αστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Εσύ, Μήτερ, ακριβώς διεσώθη το κατηγόνα, λαβούσα γάρτων θαυρών, οικολούθησε στο Χριστό και πράττουσα εδίδασιες, υπερωράμεν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελήθε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και με τα άγγελα συναγάλλεται, σοι αξενεί το πνεύμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των Λευκάρων των Γόνων και της Κύπρου το καύχημα και μόνης εκκλήστρας το κλαίος θεοφόρων νεόφυτων. Τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, ως σκεύος ουρανίων αρετών και ως πρέσβη νημών μέγαν προς τον Θεόν, από ψυχής κραυγάζοντες. Δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θαύμα θαυμάτων και χαριτωμένη εσύ Θεωρούσα εκδύσεις αγαλέτε. Συνέλαβες χαρασπόρος και τέκες αφράστος, πανταξιαρχία αγγέλων ουρανού δε δίνεται, αυτόν οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη. Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων πονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους του πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε, ότι σών το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη Θεοφόρο η πιστήνη προσέρθομεν, οι εμπεσότες της κακής και βοήσομεν, εν επιστρόφω λέγοντες καρδία πίστος, πρόφθασον βοήθησον Θεομύρης εξένη, ταχυνών εκλήτρωσε εκ παντίων κινδύνων, ειρήνε αδόρησε ζωή η σιγαρσιά εφή, βεβαίων και κτήμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μη. Τη Θεοτόκο εκτενών την προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή, νυν προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα βοήθησον εφημείν σπλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων, ου κάπως τους δούλους καινούς σε γαρ και μόνην ελπίδα και κτήμεθα. Επικυλμένη καλών έσων αγώνων και λαμπωμένη τες αυγές των θαυμάτων, κύκλων υπαρίστασε το παντάνατο θρόνο, όθεν είχε θεύουσα πιελή πισωσία, υπέρ ημών των δούλων σου, των εκμόθου τελώντων και εφημούντων σου την ιερά και φωτοφόρων πανήγυριν ένδοξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων
ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήν η ανάξη. Η μίγαρση προείσταζο πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέος την ελευθέρους. Που καποστόμεν δέσποινα εξού στου γαρδούλου σώζησα ή εκ παντίον δεινών. Λέσον με ο Θεός, κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισό μου. Ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντό σου. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιό σου επίσω. Όπως άντε και ο Θεός του λόγου και νικής εντοκρίνες θέση. Η δουγάρα εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτία σε κλείσει σε μιμήτη μου. Η δουγάρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με εισόπω και καθαριστήσουμε, πληνείς με και περχιόν αλευκαλτήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασον και φροσύνη, αγαλιάσον Θεός τα επενημένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας με εξάλεψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός, το πνεύμα εχθές εγγέννησον και συγκάτους μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντελήσω ποιμού. Απόδεσ με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα κρυμμονικό στήριξό μου. Διδάξον μου στο σωτό σου και σε πίσω πίσω επιστρέψω. Ρίξε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσου τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εις θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξθενός. Αγάθινον Κύριε διευδικίας θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σημώσεις και ελέησον με Θεός. Ωσία του Θεού πρέσβευε περί μόν, ξένων όντα πάση αρετή και μακριθέντα πράξηση από Θεού ατόπιση και ίσον με τούτα ευχέ ευπροσδέκτη ο ξένη σε μνή ουσία και των ξένων βγαίνει φημούντα. Ωσία του Θεού πρέσβευε περί μόν, πήρε αναφλέξον ο ιτό, ω ήλνε ευκατάπριστον την κοσμική ναπάτη και σαρκικών μυστήρα, αρνήσε τα έπεισε αυτονόμη ανδριωτάτη, η κυρία γνώση μυστευτήνε. Δόξα πατρί και γιο πνεύματι, ξένη εννοήσε τη ζωή εν ουρανή στη μένουσα και μη παρερχόμενη. Την κλίση στην πράξη νημίψω και έδρα, μισέλαφο, σα διψώσα, αθανάτου κατήχνα μυστήρο. Και νυν και αι και ίσω αιώνα στην όναμη. Ήμνη στην πανάχραντο πιστή. Μαρία να θυμίσουμε τη Θεομήτωρα και χαριτωμένη τη σκέπη την έθεων, τον έβιο λιμένα την των πάντων πιστών σωτήρι. Ουσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Κατακρατήσα έρω ο θεϊκό τη αγνή ψυχή σου, λύθιν, λαμβάνησε τον τη ασκήσεω πόνων, έπεισε σε μνή και τη φύσεω. Ουσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Του αθανάτου μνηστήρος καλονές, ιδωμένη κάλλη σαρκός εμάρανας και όφης ωραιοτάτη θείων προς νυμφώνας κοινώσεις, αδόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και χρυσωμένας πτέρυγας αρετών, κτισαμένη ύψος προς ουρανών, επετάσας μακαρία ως περιστερά διάφθορος και νυν και έγκαι στους όνος των αιωναμήν, η φωτεινή νεφέλη του νοητού και φεδρού ηλίου, του ανατήλωτος εκ της γαστρός σου παρθένε φώτισοντας ψυχάς των υμνούντων σε. Ωσία του Θεού πρέσβευε περί μόν, πρίχτα το Χριστό προσήκτη στην αγνία, νέκρωση μελών και πόνου συγκρατία και αντεδέξω ουράριο βασιλεία και αιωνίου αναπόλαυση. Ωσία του Θεού πρέσβευε περί μόν, βρέξω στρωμή τη δάκρυ στην ουσία και μετά σποδού εστίωσα τον άρτον τη παρακλήση έτυχε στη Αγύρω και παραδείσου απολαύσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, τύπων σε αυτήν καλών παρεχομένη, ήλκησα πολλά ψυχά σωτηρίων, απορραγήσα του κόσμου τη προσπαθία. Ξένη Θεόφωνο αξιάγαστη. Εν είναι και αίγε ο αιώνα των ονομών. Χαίρι παρημών, Αγία Θεοτόκη, χαίρι η χαρά και ίσασα. Το κόσμο χαίρι η μόνη αντίληψη των ανθρώπων ευλογημένη Θεοτόκη άγρια. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερημόνω δάμαλη ποθούσα, του ποιμένο το θείον κάλο εκράβαζε. Πού νυν ποιμένη νυμφίε που κοιτάζει η πέμπη. Επί ποθό σου του ειδίν την υπερβάλλουσαν θέαν και φλέγω με πάντοθεν. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερημόν. Εράσιμον το κάλο του αιμών βοάω νυμφίω. Ζητούσα σε μνή, τεσσαρτές λαμπρινθήσα εις ουρανούς μεν σκόπη. Και επιμένω εγώ, και τα αιμά προσκαλούμε εκάστοτε θρέματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τριγών ωραιοτάτη χιλιδών, λαμπροτάτη και νοητία ειδών. Των ηξευτών διαδράσα των νοητών παγίδας, εδείχνεις ξένη σε μνή και εναπόθητον κάλος Χριστού αξιάγαστη. Και νυν και αίκαι στους αιώνες των αιώνα μην, αμήτωρα τον άνω επεσκάτων της κάτω, τίκτης απάτωρα. Ουσιοθέντα παρθένε το ημέτερον όλων,
βίας φυλαχνίαν πολλήνων εκ δυσόπη σωθήνε, δωράς του συμνούντασε. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν την ξένη σου βιωτήν και υπεράνθρωπον άσκησιν, δοξάζον ο διασέ ξενιτεύσες ένδοξε, σημείστε και τέρας η παραδόξης όντωσε, οσία κατεκόσμησε. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν, τον ξενοθέντα μακράν των εντολών του Θεού ημών, οικείος όνοιτες εσέ, οσία δε είσαι εσύ, και ξένων με ποιήσον της δεινής γέννης και παθών των συνεχόντων. Με δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, το κύκλο των αρετών καταστευθείς ανέδραμες. Προσών επόθης Χριστών κύκλου διαστέρων σε υπερνούν μηνύοντος της εγγύς και πόρο ξενοτρόπος ξένη ένδοξε. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην, ο νότης χερουβικής απεριγράπτος καθήμενος, περιγραπτός εν της κοιλία ενόγησε, σαρκίου θεότητη και εξού προήλθε διασώζω το ανθρώπινο. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Τε σπαργάνη η Ρώμη εγκαυχάτε, η δε μήλασα πλέον τη λιψάνη, εξών πηγάζει θαύματα τη πιστή θεονύμφωτη. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ποταμό ανεδείχθηση αμάτων, πανθυμάτων θαλάσσης κατακλείσεων, των μελωδούντων άσμαση των Θεών, των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κατεκίμησας πάθη ψυχοφθόρα, εν πολλές αγρυπνίες μακαρία και την ενδικαίης ύπνων υπνώσας, υπέρ του κόσμου πρεσβεύουσα, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιώνα μην, τον εξού σαρκωθέτα υπερλόγων, δισαπούσα μη πάυση Θεοτόκε, εκ των παγίδων ρίσαστε του εχθρούτας ψυχάσιμο. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αρμαστής ως διέγραπτε εν ιανδρή το Χριστό, το ωραίο κάλλι πάσαν ιδέαν αρετών ευσεβώς ίσκησος ένδοξε και προστάλαμον θείαν ησικός ησικίστης, πρίκα δεξαμένη χάρην ιαμάτων εις πάντως αιώνας. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η ψυχή μου πίσω σου προσακολύθη Χριστέ ανεβώ ασπόθω, ως γη διψώσεις εν το ίδωρτο ζώνη εξητώ Κύριε, σι τους όμβρους προσφέρα των ακρίων της αγάπης ρήθρα, ότις αν μεσότερης πάντως αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ωραιότητα καθίσα το όντος των εφετών. Εδοξάσεις κόρη δοξασμένου, κολληθείς ο Χριστό, συγχωρών Άγιον προσυγάγω παρθένε, το σωτήρισε μιμισαμένον με εθόν εις τα άνω χορεύεις κατοικίες. Και νύν και αή και εις αιώνας θέλω να μην μόνοι σε εξελέξω την κανονή Ιακώβ, του Πατρός ο Λόγος και σου εν μέσω κατεσκήνωσε και ως ειδόκης εν υπερπάντες ωραίος τους ανθρώπους πάνω γρε προήλθει να με βρεθείς εν ημών καθάρε φύση. Οσία του Θεού πρέσβευε ημών, διασθενείας ένταξε των ανίσχυρων ήθρων, ετροπός ο ξένη με τελθούσα ζωήν και πάθη σαρκός θανατώσας σε κοινήν ουρανούς περιπολής, ένθετος ον υπήρχε αληθώς πολίτευμα, ως αγνή παρθένος. Οσία του Θεού πρέσβευε ημών, ευλογητός Κύριος ελιμένα γαλινών ιαμάτων δείξεις την σεπτήν σου σωρών, της αή κινδυνεύους υπεγελάγη και σάλι των βαθμών αζωσών το κλαίος και παρθένων κάθημα θεοφόρε ξένη. Οσία του Θεού πρέσβευε ημών, των εφετών το ακρότατον καθαρότερον οράς θεωμένη λάμψης της Θείας Αργή, οράς δε αβλέπουσιν άγγελοι, χορεύησιν πάσιν εκλεκτής, αμαρτημάτων λύσιν ετουμένη πάντε της εφημούσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως Παρθενία στέμενος, έγνη περιστεράν, ως τριγώνα άμωμον, ως νύφιν Χριστού, ωραίαν καλήν σε και άμεμπτον, ως άγαλμα θείων αρετών, ως κήπον και κλεισμένον η πιστή γεραίρο με θεοφόρε ξένη. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ρήμασι στις επόμενη γενναία των γενναίων Μαρίας σε μακαρίζομεν αή, Θεόν χαρτωνόντος μακάριν εκείσες άχραντε αγνή. Τον πάντας μακαρίους, τους αυτό δουλεύοντας, αψευθώς ποιώντας. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώ, διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον δίκτον οφθέντα επί της γης αγαπήσε σαν λόγον Θεού Πατρός αυτό οικολούθησας ως νυν
θείο πανόρπιε, και φθάρτων νυμφίων προθύμος κατέλειπες, και εν εγκαμένη και πλούτων επίκυρων, όθεση, όθεν επιξένης, φέρον ήμος γλώσσα, τα πάθη ενέκρωσας και των ζώντων απειλήφας, κληρουχία θεόπνευσε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν δωρήσεστε. Σε εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πειρασμής πολυτρόπης περιπεσών, εξ εχθρών αοράτων και ορατών, τόσα άλλος συνέχουμε των αμέτρων πτεσμάτων μου, και ως θερμή αντιλήψη και σκέπη μου άχρονται, τολιμένη προστρέχω της εις αγαθότητος. Όθεν Παναγία των εξούσαν το φέντα, ασπόρος οικέτευε υπερπάντων των δούλων σου, των απάπστος υμνούντων σε Θεωτό και Πανάχραντε, των πρεσβεύουσα των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της προσκυνού συναξίως των Πανάγιων τόκων σου. Έτσι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός, της η χάριτη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τόσον ξενότροπον ξένη μνημόσυνον επιτελούδες υπόθω τιμώντεσαι, υμνούμεν Χριστόν τον ενάπασης υπαρέχοντα ισχύν των Ιάσεων, ον πάντοτε δυσόπη υπερπάντων ημών. Υπερπάντων ημών. Ήλαιον ξένη τον ξενοτρόπος εκ παρθένου τεχθέντα, εκ δυσόπη Χριστόν ημίν γενέστε αίδημε, της καταχρέωση προσφυτός είναι ψυχής και καρδίας καθαρωτάτης, και ευσεβώς της ειν μνήμην ημνήσε σπουδάζουσιν, ειν πάση των ουρανών εδυνάμεις, αξίως ετοίμησαν, ως φωτοφόρων και άμμων, και Αγίαν πανήγυριν, ένδοξε πρεσβεύουσα απάυστος υπερπάντων ημών. Πρεσβεύειν απάυστος υπερπάντων ημών. Την 24η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μητρός ημών ξένης και των δύο αυτής θεραπενίδων. Αποξενούτε του δεδεπίου ξένη, ου ζώσε και πριν ως αληθώς ειν ξένη. Θνείς του συνάμφω της ξένης σε δουλίδες, ου τον εκείνης αρετών ου σε ξένη. Η κάδη ουρανού εις ξενήν ξένη ήλθε Τετάρτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Παύλου Παυσιρίου και Θεοδίτονος και των Αυθαδέλφων. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, του Ενσικελία και Τιμοθέου και Αγαπίου των μαθητών αυτού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσύπατρος ημών Μακεδονίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Ανακομιδής των Λιψάνων, του Αγίου Οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερμογένους και Μινά και του Οσύπατρος ημών Φίλωνος Επισκόπου Γενωμένου του Καλπασίου. Και μνήμη του Οσύπατρος ημών Φιλίππου Πρεσβυτέρου και του Αγίου Μάρτυρος Βαρσίμου και των δύο αυτού αδελφών, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ελάβιος, ο Κομενταρίσιος ξύφη τελειούται, τη αυτή ημέρα όσιος ζωσιμάς εν ειρήν τελειούται, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πλησίων του Τάφου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσύπατρος Σιμών Διονυσίου του Ενολύμου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσύπατρος Σιμών Νεοφύτου του Εγκλήστου, του εν Κύπρου ασκήσαντος, θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός ημών.
Oh,
σε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθό. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξενία την ουρανών.
Δόξασέ με Σύτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων παρακαλώ σε παρθένε βοήθησον μη εν τάχει Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Παράδεισε όταν μην
σε δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλε, εκουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεγόνα Γένες, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τα αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Καταφύγει, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσεγατεύγον διδαξόν με, το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός. Ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου, της γίνωστος είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Γενή και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο ακολούθησα στο Χριστό και πράττουσα εδίδαση.
Ουκ κατά τα νομία Σιμών επίσημη
ουδέκας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς ο απέχουσι ανατολέ από δεινμόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οχτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσέσμε. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άθος του αγρού, ούτως εξαρθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της μιλάς τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατήσει οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντήτω όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίγια είτε εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Θες πρεσβείς της Αγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό, παραθώμεθα. Ότι σών το κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτε υπαρχόντες επί ους ανθρώπων, εις ουκ έτσι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες στη διαλογισμή αυτού. Μακάριο σου ο Θεός ή ακόμα βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριο το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα χρήμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της πεινώσης. Κύριος λείπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς του προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανή. Βασιλεύς Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, θαύμαντας η Αγγελία. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Γέννη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και κατά
δεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω. Συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνηση μόν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ε τη βασιλεία σου μνήστη τιμό Κύριε όταν έλθε τη βασιλεία σου. Μακάρι φτωχή το πνεύματι ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και δειξώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεησίσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεό όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι έλε και δικαιοσύνης ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσως ημάς και διώξωση και ύπος υπάν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη έλεγε μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενών υπέμεινα των Κύριων και προσέσχε μη και εισήγουσε της δεησεώς μου εν σύ μητέρα κρύβος διεσώθητον κατηγόνα λάβος αγάρτων σταυρών εικονώθησας τον Χριστόν και πράτωσαν Sophie.
Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν
το μέγα έλεος. Υπέρ μάχος στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δίνων ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλά σε Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Αγγέλους Αυτού Πνεύματα και τους Λειτουργούς Αυτού Πυρός Φλόγα. Πρόσκομαι. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Σοφία, πρόσκομαι. Αδελφοί, τι το όφελος εάν πίστην λέγει της έχειν, έργα δε μη έχειν. Μη δύναται η πίστη ως εαυτόν, εάν δε αδελφός ή αδελφοί, γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ύπηδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος, ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθε αυτή, αλλά ερήτης, ζη πίστην έχεις, καγό έργα έχω. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου, καγώ δείξω σοι εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στη καλός πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύσουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Αβραάμ ο πατήρ ημών, ουκ εξ έργων εδικαιώθη, αν εν έγκασις άκτον ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη της έργης αυτού, και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη, και πληρώθη η γραφή λέγουσα. Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, και φίλος Θεού εκλήθη. Οράτε τίνην ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος, και ουκ εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη, ουκ εξ έργων εδικαιώθη υποδεξαμένη τους αγγέλους, και ετέρα οδό εκβαλούσα. Ως πεγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και η πίστη. Χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Ειρήνη σοι το αναγενώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ το πνεύμα της σου. Εκ του κατά Μάρκον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Το καιρό εκείνον εκπορευωμένο του Ιησού από Ιεροχώ και των μαθητών αυτού και όκλου ικανού Υιός Τιμαίου Βαρτίμαιος ο τυφλός εκάθητο παρά την οδόν προσετών και ακούσας ότι Ιησούς ο Ναζωραίος εστίν ήρξε το κράζιν και λέγει ο Υιός Δαβίδ Ιησού ελεησόν με και επετήμων αυτών πολύ είναι σιωπήσει, ο δε πόλο μάλλον έκραζεν, Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Και στάσω Ιησούς είπεν αυτόν φωνηθήνε, και φωνούσι των τυφλών λέγοντες αυτόν, θάρση έγινε φωνήσε. Ο δε απολαβών το ημάτιο αυτού, Αναστάσει ήλθε προς τον Ιησούν, και αποκριθεί λέγει αυτό Ιησούς, τι θέλεις πίσωση, ο δε τυφλός είπεν αυτό, ραβωνή ή να αναβλέψω. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, Υπαγέ, η πίστη σου σε και
εσέν και ευθέως ανέβλεψε και οικολούθη το Ιησού εν την οδόν. Κατά το μέγα ελεώσον διόμεθα σε πάκουσον και ελέησον, έτι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, έτι διόμεθα υπέρ ελέους ζωής ειρήνης υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Έτι δεόμεθα και των δούλων του Θεού Γεωργίου και Κατερίνης Σταυρούλας, υπέρ επιθυμιών αυτών, και του δούλου του Θεού Γεωργίου του Δοκίμου Μονακού, φύλατε αυτόν Κύριε και σκέπασον αυτόν. Έτι δε και τον δούλο του Θεού Κατερίνης προσκυνητρίας, Κατερίνης Σταυρούλας και Γεωργίου, Ειρήνης Νίκης και Βερονίκης Μαρίας, Πινελόπης Τέκρων και των εγγονών αυτών, έτι δε και τον δούλο του Θεού των αδελφών και πατέρων, του Ιερού Ναού του Δημητρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου Ιεροδιακόνου και Μονακού, Σταύρου Υποδιακόνου και Μονακού, Κωνσταντίνου Μονακού, Ραφαήλ Μονακού, Παύλου Μονακού, Σπυρίδωνος Μονακού, Νικολάου Μονακού, των δούλων του Θεού, Γεωργίου του Δακίμου Μονακού, Νικολάου του Δακίμου Μονακού, Ιωάννου του Δακίμου Μονακού, Δημητρίου του Δακίμου Μονακού, Γεωργίου του Δακίμου Μονακού, Χαραλάμπους του Δακίμου Μονακού, Βασιλείου του Δακίμου Μονακού, Ταξιάρχου του Δακίμου Μονακού, Γεωργίου του Δακίμου Μονακού και Νικολάου του Δακίμου Μονακού, πάντων των διακονούντων εν το ιερό ναό τούτον, Θείας Χάριτος και Ευλογίας και των δούλων του Θεού. Μνήστητη Κύριε Γεωργίου ιερέως και της οικογένειας αυτού, Σωτηρίου ιερέως και της οικογένειας αυτού, των δούλων του Θεού, Νικοδήμου ιερομονάχου, Ιακώβου ιερομονάχου, Ιγναντίου ιερομονάχου, Καραλάμπους ιερομονάχου, πάντων μνημονεύομαι εν τη Αγία και Ιερά προθέση και των δούλων του Θεού των παρακολουθούντων και προσευχομένων εις την Ιερά Θεία Λειτουργία ταύτη μετά των οικείων αυτών. Κύριε, φύλατε ημάς και σκέπασον ημάς και τον ιερό ναόν τούτο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάντων των εργαζομένων και των ευεργετών και των διακονούντων και των διακονουσών και των κοπιόντων και των ψαλόντων και των επιτρόπων εν το ιερό ναό τούτο των ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναό τούτου. Κύριε, φύλατε ημάς και σκέπασον ημάς από παντός κακού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων προσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Έτι δε και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και τιμημένων δούλων του Θεού Αντωνίου Ιερομονάχου Αγαθενίου
Θεής μοναχής προσκυνητρίας, ειρήνης της προσκυνητρίας, της Ασίας Μητρός ημών, μακαρίας της μοναχής νεκταρίου ιερομονάχου, Σπυρίδωνος ιερέως, των δούλων του Θεού Γεωργίου, του Πατρός μου και Χρήστου Γεωργίου, Γεωργίου Στυλιανής Δημητρίου και Ειρήνη Σταύρου Νεκταρίου Προκοπίου Δημητρίου, Χριστοδούλου Αρχιερέως, Ειρηναίου Αρχιερέως, Παύλου Αρχιερέως, Ιωάννου Αρχιερέως, Κοσμά Αρχιερέως και των δούλων του Θεού Αριστομένους και Κωνσταντίνου και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε Αθανασίου του Ιατρού, και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αγνία η μνήμη αυτών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Κύριο, η πιστή παν των κατοικουμένων δεηθώμων, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της Ικάρητη, κατοικουμένη δες κεφαλάσιμον, το Κύριο κλείνατε. Και αυτή η συνήμη δοξάζωσε το πάντημα και μεγαλοπρεπές το όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Σοφία ότι πρέπει σου πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Σοφία. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε.
Ah.
άνθρωπος και ελέημον Θεός. Και του
ελέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Πέρ του πρωτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Αγίου ποτούντο διαταρμέτα πίστος ευλαβίας και φόβος Θεός ιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργίες κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαπιλέξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέρα πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρία της όμεθα άγγελων ειρήνης Χριστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρία της όμεθα συγγνώμη και άφεση των αμαρτίων και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρία της όμεθα. Καλά και συμφέροντα τα στοιχεία σημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρία τη Σόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή σημών εν ειρήνη και μετανή εκτελέσει παρά του Κυρία τη Σόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή σημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού τη Σόμεθα. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε διά των νυχτυρμών του μονογένου Σου Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το πνεύματι σου αγαπή σωμέν αλλήλους είναι εν ομονία ομολογήν σωμέν. Αγαπήσως εκείνη εις Χριστόν δημάσους ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε τη βασιλεία σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζώπιό το εκ του Πατρός εχορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσσας διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,
ομολογών ευβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό. Το αίμα μου,
αυτού της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Thank you.
και επισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθεία. Τι ελέησον. Αγίκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Πάντων και πασό. Και δώσει μην εν ειρήνη στόματι και μία καρδία δοξάζουν και ανυμνή το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων πνημονεύσαντες εν την και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, με το προσκομιστέτον και ηλιαστέτον τίμιον δώρον του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, στο Άγιον και υπερουράνιον και ανωρών αυτού θυσιαστήρ, σως μην επαντίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη διακάρη και τη δωρεάν του Αγίου δεηθώμεν, υπέρ του στην ημάς από πάς την ύψος, οργής και την και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της εγχάρητη, την ημέρα πάση τελείαν Αγίαν ειρήνη και αναμάρτητον παρά του Κυρία της σώμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρία της σώμεθα συγγνώμη και άφεστον αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρία της σώμεθα τα καλά και συμφέροντα δέσμη και εσημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρία της σώμεθα των υπόλοιπων και όλων της χρήσιμων εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρία της σώμεθα ανώτινα ανεπέσχυντα ειδικά και καλήν απολογία την εμή του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο ενής ουρανής αγιασκήτω το όνομά σου εσθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί τη γης τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη σε νέγγιση μάτσης πειρασμών, αλλά ρίξε η μάτση από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
24 του αυτομηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Εγκλήστου. Νεόφυτος ο Όσιος, πατρίδα μεν είχεν, την Λευκάρων πολιτεία, την κατά την ίσον της Κύπρου γεννηθείς, κατά το έτος 1134, υπογονέων ευσεβών, Αθανασίου και Ευδοξίας καλουμένων, ήκμαζε δέν της χρόνης των ευσεβών βασιλέων κομινών. Ότε η Σαρακινή κατέλαβον εις κρίμασιν είδεν ο Θεός την Αγίαν των Ιεροσολύμων πόλη. Εξού και η νήσος Κύπρος ουχή μικράς υπέστη επιδρομάς υπό τον προσαπολύτρωσιν των ιερών προσκυνημάτων πανταχώθεν θερμό συνδραμόντων στρατευμάτων των σταυροφόρων θείο ζήλο κινηθέντων υπό των χριστιανών βασιλέων της Ευρώπης. Τότε λοιπόν 18 ετούς του θείου νεοφύτου γενωμένου οι γεννήτωρες αυτού υβολήθησαν να τον συζεύξουν γυναικοί, ενώ δε κατά την συνήθεια ητίμαζον τα του γάμου αρμόδια. Μαθών τούτο ο μακάριος νεόφυτος ανεχώρησε κρυφίως εκ της παντρικής του οικίας και ερθών εις την ιεράν μονήν την τιμωμένην επί το ονόματι του θείου και ιερού Χρυσοστόμου και επωνομαζομένη Κουτζουβέντζη, εκρύβει εκεί κατά φρονήσεις ομού και τους γονείς και τους αραβώνες. Και ο μεν θείος νεόφυτος ούτως εναρέτως εν τη μονή γονίζεται. Οι δε γονείς αυτού μετά την αναχώρησή του καταληθέντες υποθλίψεως μεγίστης και αγνοούντες την οδόν την οποία έλαβε, περιήρχοντο πάσαν την ίσον ερευνώντες δι' αυτόν. Η να δε και την Ευαγγελικήν εκπληρώσει επιστολήν εκείνη, εντολήν πείθεται και παρά την θέλησή του στους γονείς του και συζύγνεται μετά τις μνηστευθύσεις αυτό προς μεγίστην χαράνου μόνον των γονέων του, αλλά και πάντων των συγγενών και φίλων αυτών. Όταν όμως οι γάμοι τελείωσαν και πάντες οι συγγενείς απεχώρησαν, έμεινε δε εις των νυμφικών θάλαμων μόνος ο νεόφυτος μετά της νύμφης. Εκβαλών ο Άγιος το δακτύλιον και ικανός προσευχηθείς εξέρχεται διανυκτός εκ της οικίας του και καταφεύγει πάλι εις τη μονή του Κουτσουβέντη. Ευρών δε τον ηγούμενον παρεκάλλει με τα δακρύων να τον ενδύσει ευθύς το Άγιο και αγγελικόν σχήμα. Κήρεται όθεν την κόμην ο Όσιος και ενδυθεί στο αγγελικόν σχήμα. Εστάλλει παρά του ηγμένου εις των τόπων καλούμενων στούπες, ένθαν είχε ένα μπέλους της μονής ή να φυλάτει αυτός. Εν τη διακονία ταύτη παρέμεινε ο Όσιος επί αμίαν ολόκληρη πενταετία. Καθόλων αυτών το διάστημα δεν έπαυσε νυχθημερών προσευχόμενος και μελετών. Και έτι δε ουδόλος πρώτερον εγνώρισε γράμματα, εν τούτης έμαθε τόσον καλός να αναγκηνώσει, ώστε και τους ψαλμούς του Δαβίδ έμαθε να προστήθους. Ούτως εν το τόπο εκείνο αγωνιζόμενος ο Όσιος, άλλος πόθος κατέκαι την καρδίαν αυτού να μεταβεί προσκύνηση των Αγίων Τόπων, εις τους οποίους ο Κύριος σωματικός περιεπάτησε. Εν βάση όθεν εις πλοίον έφτασεν καταπόθανη στα Ιεροσόλυμα και προσκυνήσε στα πάνσε τα σεβάσματα του Σωτήρου Σιμών και ικανός εις ταύτα προσευχηθείς, επροχώρησε μέχρι των ορίων Μαγδάλων, Θαβόρ και Ιορδάν. Επί εξάμηνων χρόνων τα στρόγλας και τα σπήλαια ανοιχνεύουν να έβρει τεινά των εκεί ασκουμένων και υποταγής αυτών. Μία απολαύσας όμως του ποθουμένου και υποθεία νεύσεως, προτρεπόμενος επανέκαμψεν στην ρυθίσαν μονή του Κουτσουβέντη, αλλά ότις φιλησυχίας αίρος ουδέποτε ανέπαυσεν αυτόν. Όθεν αναχωρήσας και πάλιν από την μονή να έσπευδεν προς το όρος του λάτρου, δεόμενος στο Θεό να μην αποτύχει τις ελπίδες του. Ότε όμως έφτασεν εις το φρούριον της Πάφου, γνωστής υπό της φρουράς, εκρατήθη ως φυγάς και ερήφθη δέσμιος εις την φυλακή, εις την οποία ανεφικανάς ώρας εκακουχήτων. Τινές δε των ευσεβών μαθώντες το συμβάν και λυπηθέντες παρεκάλεσαν τους άρχοντας περί αυτού και τον απελευθέρωσαν της φυλακής. Επειδή όμως είδεν ο Όσιος ότι όπου αυτός εσκόπη να μεταβεί όχι μόνον δεν επετύχανε, αλλά και κακώς εις ένεκα τούτου υφίστατο εγνώρισεν ότι δεν είναι το θέλημα Θεού να απομακρυνθεί εκ της πατρίδας αυτού εν απορία τότε, ως εγώ νομίζω ευρισκομένης από εναρέτων εκεί. Αφού λοιπόν απελήθη της φυλακής ο Όσιος, ευρίσκεται εις μεγή στην απορίαν και θλίψην βαθυτά την, διαλογιζόμενος πού να πορευθεί ή να τον τόπον της ησυχίας βρει. Ούτω δε διαλογιζόμενος και ποιήσει στο σημείο του Τιμίου Σταυρού επορεύθη εις παρατήχουσαν οδόν εν ονόματι Κυρίου. Ελθόν δε επί των τραχύτατων κρυμνών της μετατάφτα επ' αυτού ονομαζομένης εκκλήστρας, ανήλθεν εις αυτόν ήτο δε τότε 24 Ιουνίου του έτους 1159 εορτή του Τιμίου Προδρόμου, ως εκ της διατάξεως φαίνεται. Ευρών λοιπόν εις το μέσο του κρυμνού σπήλαιον ήργησε να καθαρίζει και να ισοπεδώνει αυτό άλλοτε μεν δια των χειρών του
και άλλοτε δια ξύλο. Το σούτον δε άγριος και άβατος είτο ο τόπος εκείνος, ώστε μόλις μετά την παρέλευση ενός έτου δίνεται να κατοικήσει εκεί. Υπέμεινε εκεί τα αυτά πάντα για το σωτήρα. Ήρθον το δε προς τον Άγιον και την αίση, οι οποίοι επόθησαν να γίνουν μαθητές του. Αλλά ο Άγιος στην αρχή δεν ήθελε. Επειδή όμως η καλή εκείνη του Αγίου ζηλοτεήρχοντος σχεδόν καθημερινώς και αθερμός παρεκάλουν και ουδεμίαν έδιδον εις αυτόν άνεση, συγκατάνευσε ο Άγιος να δεχθεί την άσπη. Εξ αυτός όμως όχι πολλούς ή μη μόνο περίπου 15 έως 18. Εδίδασκε λοιπόν αυτούς εις τα σαρετάς, τούτου δε ένεκα ύψησαν η φήμη των κατορθωμάτων του Αγίου. Όμως ο Πανάγαθος Θεός, ώστις τους θεράποντας αυτού, όχι μόνον της ουρανίου δόξης αξία, αλλά και της εντάφτα δεν θέλει αστερημένους, και λέβει διοράσεως δίας τον αρχιερέα της πόλεως των Παμφίων, ονόματι Βασίλειον, να αναβιβάσει τον όσιν εις το αξίωμα της ιεροσύνης, ως υπεράξιον και να παράσχει σε αυτόν τα αρκούντα συντηρέσια, επισφραγίζον αυτά δια συγγυλή, ή να δι' αυτόν ενεγείρει όσιος την μονή. Ο δε αρχιερεύς, ως εκελεύστη, ούτω έπραξε, χειροτονήσας τον Άγιον Πρεσβύτερο. Αφού λοιπόν έλαβε ο όσιος τον βαθμό της ιεροσύνης, της δύναται δια τον λόγο να περιγράψει τους αγώνας αυτού, τας προσευχάς, τας νηστείας και τας αγρυπνίας, τας οποίας επίει ο Μακάριος. Ανοίγει ρε δε παρά το σπήλαιον και η σκάλα σου χύτη το τυχόν την ανωτέραν μονή είναι εγκλίστρα. Αυτήν ονομάσας διότι ενεκλίστη επί χρόνους εκεί τέσσερας εν το παραδιθέντη σπηλαίο. Ιστορήθη δε τελείωση εγκλίστρα κατά το έτος ηλιοστό εκατοστό, 83ο, ο δε ήδη υπάρχουν εκεί περικαλείς να όσο μου με άλλα οικοδομήματα βοηθήθη να γίνουν. Καταστήσε λοιπόν αδελφότητα εδίδασκεν αυτούς συχνός ως νεοπαγής ο όσιος και προς σωτηρίαν αρμόδια και προς συνεργασία και εκπλήρωση όλων των αρετών. Βλέπων ο όσιος ότι εκ της ηρωής των πιστών και των επιθυμούντων της διδασκαλίας απεστηρείτο της φίλης αυτού ησυχίας, απεφάσισε μετά 40 ετών συνολική παρική εν τη εγκλίστρα εν η ιδρύση άνωθεν του σπηλαίου του Τιμίου Σταυρού, νέων καταφύγιων, όπερ και εγέννητο κατά το έτος ηλιοστό εκατοστό, 99. Ενώ όμως κατεγίνεται εις το να αλλαξεύσει και να διανοίξει μικρότατον άνοιγμα, το οποίο υπήρχε εις το σχεδόν άβατον εκείνο μέρος, λίθος βαρύς θόνο του μισοκάλου εχθρού κατά πεσών, προσώθη αυτόν προς τον κουρυμνόν. Αλλά προφθάσασα η Θεία Δύναμης διεφύλαξεν αυτόν αυλαβή εις πείσμα του δαίμονος. Διότι ο κατά πεσών λίθος όχι μόνον δεν εφώνευσε τον όσιον, αλλά πιέσει στο ημάτιον και την χείρα αυτού τον εκράτησεν εις το κενό. Μετέβαλε λοιπόν ο όσιος και το σπήλαιον εκείνο εις οίκον προσευχών και δοξολογίας του Θεού εν αυτό δε κατακλείσε σε αυτόν, δίγαιναν απολύτω ησυχία και μακράν παντός θορύβου ενιστία και σκληραγωγία ταλαιπωρούμενος. Μόνον δε αναπάσαν Κυριακήν δια κλίμακος μεταφερομένης κατήρχεται εν τη εγκλίστρα και δίδασκε τους μαθητάς του. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται. Ζήσας δε όσιος εν τη τιάφτη της ασκήσεως διαγωγή πεδίκονται και 5 έτη και τη μελέτη των θείων γραφών εαυτών εκ γυμνάσεως επί το ακρότατον της αρετής ανήλυθεν όρος. Εις ταύτα λοιπόν πάντα καλός όσιος αγωνισάμενος εγέννητος σκεύος εκλεκτών του Παναγίου Πνεύματος και δεν μπορούσε να εκρηφθεί. Παρήγγειλε δε να φυλάτουσιν απαρατρέπτος τους μαθητάς του όσα εις αυτούς προφορικώς εδίδαξε και γραπτός διέταξε. Παρήγγειλε ως αυτός όπως μετά την κατά την τάξη ανάγνωση της εξοδίου ακολουθίας ενταφιάσωση των νεκρών του σώμα εις το ιδιοχείρος παραφύλαξε ξεφθέντα τάφων εις το ενδότερον του σπηλαίου ενδύοντες αυτών δια των του υπό του ιδίου υφανθέντων νεκρικών ενδυμάτων. Ήτα ευχήθη αυτούς όπως διάγωσιν εν ειρήνη και θεαρέστο αγάπη και υπακοή. Ταύτα δε υπόν και υπέρ αυτών ευχηθείς παρέδοκε την μακαρίαν αυτού ψυχήν ισχύρας Θεού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσύμπατρος ημών Σαλαμάνου του Σιγαστού. Σαλαμάνης όσες πατήρ ημών κατήγεται από χωρίων τίκαρ πεσανά καλούμενων κείμενων παρά τα δυτικά σόχθας του ποταμού Εφράτου. Αγαπήσας δε την ησυχαστική ζωή των μοναχών και ευρώνης των χωρίων το πέραν του Ιορδάνου μικρών τικελίων εκλείστη εντός αυτού, χωρίς να αφήσει αυτό ούτε θύραν, δια να μην μπορεί να εξέρχεται ούτε παράθυρον, δια να μην εμβαίνει φως. Μίαν δε φοράν των χρόνων έσκαπτε υποκάτω της γης και εξήρχε το έξω και δοκιμάζουν ο λίγων περισπασμών, ενσύναζε την αναγκαία τροφή διό όλων των χρόνων και ούτω διήλθεν ο αίδημος πολλούς χρόνους. Μα ανθάνων δε ο αρχιερεύτης πόλεως την αρτήν του ανδρός, επήγαινε σε αυτόν θέλων να του δώσει την ιεροσύνη και σκάψε ο λίγων το μέρος του κελίου και θέσα στην χείραν του επί την κεφαλήν του οσίου
ετέλεσε την ευχή της χειροτονίας και είπε πολλά εις αυτόν και ανήγγειλε την χάρη της ιεροσύνης την οποία του έδωκε, αλλά ουδένα λόγον δεν ήκουσε να του απαντήσει όσιος. Όθεν ανεχώρησε προστάξει σα να κτίσωση πάλι το μέρος εκείνου του κελίου, το οποίο εχάλασε. Άλλη φορά ανεπέρασαν διανυκτός των ποταμών Εφράτη, οι συγχώριοι του χριστιανοί και εχάλασαν το κελίο. Οι ταλαβώντες των όσιων σηκωτών τον έφεραν εις το χωρίον χωρίς εκείνος ούτε να αναντιωθεί εις αυτούς, ούτε πάλι του προστάξει, ούτε να κάμψει. Έχοντες δε εις το χωρίον αυτών άλλο κελίο κτισμένων έτοιμων, τον έκλεισαν εντός αυτού. Ο δε όσιος παρομοίως ησύχαζε και εκεί, χωρίς να ομιλεί με κανένα. Με το λίγας δε ημέρας οι χριστιανοί κατοικούντες εις το αντίπεραν του ποταμού άλλο χωρίον, ελθόντες τη νύχτα εχάλασαν πάλι το κελίον εκείνων και λαβώντες παρομοίως των όσιων σηκωτών τον έφεραν εις το χωρίον των, ώστι ουδέν πάλιν αντέλεγεν εις αυτούς, ουδέ τους εβίαζε να τον αφήσουσι, ουδέ πάλι με τα προθυμία σε πορεύοντα. Ούτω κατέστησε νοώσιος τον εαυτόν του τελείως νεκρόν ο αείδημος εις την παρούσα ζωή. Όθεν συμφώνω στη φωνή του Αποστόλου Παύλου, έλεγε ο Τρισόρδιος. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμεί ο Χριστός. Ο δε ζει, ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη δε ζω τη του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος αυτόν υπέρ εμού. Ούτω λοιπόν εκρόσας την εαυτού ο Μακάριος, σάρκα και σαλαμάνης αυτός, όσου δει σε άλλος ουδέποτε, δίνησε τη ζωή του έως ότου παρήλθε προς τον Κύριον, η ναϊκή αιωνίως αγάλετα. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ξένης και των δύο αυτής θεραπαινίδων. Ξένης της θαυμασίας ο καιρός και ξένος βίος, εις μεν την ποιότητα είναι ο λίγος και βραχύτατος, εις δε την δίγηση είναι υπερβολικός και γλυκύτατος. Ότι αυτή η μακαρία είτε από γένος επιφανές και ευγενέστατο, το δε βαπτιστικόν της όνομα είτε ευσεβία. Οι γονείς της ήταν φιλόθεοι και άρχοντες της Ρώμης. Η μεγαλόφρον όμως και πάνσεμνος αυτή κόρη είχε τον νουν όλων αφιερωμένων εις τον ουράνιον νυμφίων, τον περικαλή και αθάνατο, στην αγάπη του οποίου είτε είχε αλωτισμένη και είχε την καρδία της τετρωμένη και πληγωμένη όλος διόλου εις τον θείον αυτού έρωτα. Τούτους τους λόγους των γάμων η μακαρία ακούσασα και νομίζωσα αυτούς λύρους και φλιαρήματα αποφάσισε να φύγει κρυφά ή να φυλάξει την παρθενία της. Ομολόγησε λοιπόν τη σκέψη της εις δύο γυναίκας από τας δούλας της, τας οποίας εγνώριζε ότι ήσαν πιστέ και δεν ομολογούσαν ποτέ το μυστήριο. Αφού λοιπόν υπεσχέθησαν ότι δεν θα εξέλθει ποτέ από το στόμα των τίποτε, είπε: «Εγώ αδελφέ μου αγαπημένη, εμίσησα τον κόσμο τούτον ως φθαρτόν και ευμάρωτον και μόνον τον σωτήρα μου και δεσπότην επόθησα και βούλομαι να φύγω κρυφίως από τους γονείς μου για να μην με υπαντρέψουν. Λοιπόν, επειδή σας αγαπώ περισσότερον από τα άλλας μας δούλας, σας λέω την γνώμη μου, εάν θέλετε να με ακολουθήσετε, να σας έχω εις τούτον τον κόσμο ως αδελφάς και μητέρα μου και εις τον μέλλοντα να απολαύσουμε όμοιαν δόξα μακαριότητος. Και μην φοβηθείτε εις τούτο ότι δυνατόν να σας τύχει κανένας κίνδυνος, ότι μάρτυρα σας δίδω των Χριστών. Δεν αλλάσω τη γνώμη μου, καν μυρίους θανάτους, εάν μου δώσουσα. Ταύτα, επιστωτάτε εκείνε όντως ευγνώμενες δούλε, οικολούθησαν αυτό. Ούτω λοιπόν και ετρείς αύτε όσοι εσυντασσόμενε εκείνη γνώμη εις των κοινών δεσπότην, προετοιμάζοντο για την αναχώρηση. Όταν επλησίασαν οι μέρες των γάμων, ενεβήθησαν ανδρών στολήν και εξήλθον νυχτός από την οικία κλαίουσε άμα και χαίρουσε. Έκλαιον λέγω ότι διαλείπει τεινά, αλλά από την χαράν των, ότι τα σεφώτησε ο Θεός να απαρνηθούν των μάτων κόσμων, να έβρουν την σωτηρία του και προσήφκοντο λέγουσε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, φώτισον ημάς και προς σωτηρίαν οδήγησον, ότι σε εξ όλης μας της ψυχής εποθήσαμε. Η δε οσία ενουθέτει τα σάλας τι αυτά λέγουσα. Φυλάγεστε ακριβώς να μην μεταγνωμίσει καμία σας ότι άλλη οδός από την άσκηση δεν είναι μακαριωτέρα. Ότι πρώτον μεν ελυτρώθημεν από τα λυπηρά του κόσμου και τα σμέριμνα του βίου. Δεύτερον ελπίζομαι να απολυτρώσομεν τα μέλλοντα αγαθά, τα αληθινά και αιώνια. Αφού λοιπόν έφτασαν στην θάλασσα, Θεού Ευδοκούντος εύρων πλοίων το οποίο έφευγε την ώρα εκείνη δια την Αλεξάνδρεια. Όθεν επεβιβάστησαν, αφού έφτασαν εκεί εντός ολίγων ημερών, διότι έκαμεν καιρών επιτίδιο. Εκεί θε πάλι να έστρεψαν εις την Κο, δια να μην δυνηθούν ποτέ να τα σέβρουσουν, διότι εγνώριζαν ότι έβλων οι γονείς να τα σέβρουσουν. Δι' αυτό λοιπόν ανεζήτη τόπον έρημον, είπε δε και εις τα σάλες. Φυλάγεστε ακριβώς, να μην θαρρεύσετε κανενός το μυστικό,
ούτε την πατρίδα καν να ομολογήσετε, ούτε να με λέγετε ευσεβία, καθώς με ευάπτησαν, αλλά ξένοι να με ονομάζετε και ούστος δεν ψεύδεστε. Επειδή την σήμερον ξένοι λογίζομαι, ότι εξορίστην από την πατρίδα και τους φιλτά τους γονείς μου, και έγινα πτωχή και ξένη, δια τον ξενιτεύσαντά μου Κύριο. Αφού λοιπόν έφτασαν εις την ίσον, έβρον εκεί Αντινά και πληρώσασε το ενίκιον, κατόκισε εις αυτήν. Η δε μακαρία ξένη είχε πόθον να έβρει πατέρα την άπνευματικόν και έπειρον. Όθεν κλείναν στα τα γόνατα και την καρδίαν, έλεγε μετά τα δακρύα. Θεέ μου, ως τις βλέπεις και κυβερνάς τα σύμπαντα, μη εγκαταλείπεις ημάς, έτεινε σαφήκαμεν πατρίδα και συγγενείς δια την αγάπη σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ευχαριστήσουμε το Κύριο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητην την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση μέρα κατεξέσας ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδό στήριξον το φόβο σου. Πάντα σου στήζον ημών ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε έλεησον, Κύριε έλεησον, Κύριε έλεησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισυμπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξες ότι θεήκησε δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους την ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάν δερματέλειο, άνωθεν εστί καταβέναξου Πατρός το φώτο, και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση, αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τη Κύπρου τον καυχήμα και εμφανίσε
σκεύος ουρανίων αρετών, Κύριος πρέσπιν τύπων μέγα προς το Θεό, από ψυχής κραγάζοντες, δόξα το δεδοκό της ίση, δόξα το σε στεφανάζεντη, δόξα το ενεργό τη Δία σου, πασινιάματα. Ελέησον εμάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσιν Χριστό ημών Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελεύσεις, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών του Ιερού Ναού Τούτου, έτι δε και των δούλων του Θεού, Πατρός Δημητρίου Οικογενείας και Συνοδείας, Πατρός Αγγέλ, Κωνσταντίνος Πρεσβυτέρης Αγγελικής, Αγγέλου Μαρίας, Χαραλάμπος, Νεόφυτος και Τέκνα του Εορτάζοντος, Ανδρέας Γεράσιμος Παντελίτσας, Οικουμένου Λεοντίου και της Συνοδείας αυτού, της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου, Πάφου Κύπρου και της δούλης του Θεού Εκατερίνης Υπερηγίας, Παύλος Γεράσιμος, Δέσποινας Εκατερίνης Άννας και των δούλων του Θεού Ελένη Ζήσης, Γεώργιος Δημήτριος, Αθανασίου Αρετής Τέκλων, αυτόν Παναγιώτα Σωτήρη, Ιερέως Γεωργίου, Ιερομονάχου Νικοδήμου, Ιερέως Σταύρου, Ιερέως Αθανασίου, Μελετίου Ιερέως, μετά των οικείων αυτών, Παρασκευή Συζύγου Τέκνων αυτών, υγείας και βοηθείας πέρα αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήν, Κύριε ελέησον, την Εκκλησία και την πόλη κάθε, Κύριε ελέησον, 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 Κύριε Yeah.
των περίγωσων, αποδίωξαν αφημών πάντα εχθρών και πολέμων, ειρήνευσαν ημών τη ζωή, Κύριε Λέησον, και τον κόσμο σου, και σώσοντας τη χάρη σου, σε αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός, Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,
των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πιλουσιώτου του Γέροντος και Χιοπολίτου του Στρατιλάτου, του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, πάντων των Αγίων εν το Ιερό Ναό τούτο, Παναγίας των Ευχών, Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου, Παναγίας του Βράχου, Παναγίας του Λυκαβητού, Παναγίας του Τιμίου Σταυρού, πάντων των Αγίων τη χάρη τη και τη ευλογία του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, και πάντων των Αγίων ημάς δελεήσε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος. Με το Ευαγγέλιο έξω και με τα Άγια, ρίχνει αρκετό χιόνι αυτή τη στιγμή και έχει στρώσει όλα τα παρτέρια, τα τραπεζάκια, τα δέντρα, όπως βλέπετε, και η Αθήνα κάτω είναι κάτασπρη, λευκή. Βέβαια και τα βουνά απέναντι που δεν φαίνονται, τα βουνά εδώ του Λυκαβητού είναι κάτασπρα και συνέχεια, όπως βλέπετε, πέφτει το χιόνι. Λένε ότι το χιόνι είναι ευλογία, είναι ευτυχία, είναι χαρά. Λένε ότι όταν πέφτει χιόνι, μετά σημαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι ευχάριστο. Ευχόμαστε αυτά τα ευχάριστα τα οποία περιμένει ο κάθε ένας από μας να έρθουν, και η ευτυχία και η χαρά και η ευλογία να έρθει σύντομα σε όλα τα σπίτια μας, σε όλα τα σπίτια των ανθρώπων που ζητούν τη χάρη και την ευλογία του Θεού και όχι μόνο, και να παίρνουμε αυτή την ωραία ευωδία και τη χάρη του χώρου αυτού, του ιερού ναού αυτού, να παίρνουμε ό,τι πιο καλύτερο μπορούμε. Εμείς οι λιγοστοί που είμαστε εδώ, αν και η εκκλησία σχεδόν είναι γεμάτη από κόσμο, έτσι λοιπόν χαρήκαμε πολύ στη Θεία Λειτουργία και πραγματικά όταν ύψωσα τα Άγια, που είπα οι ουρανοί, όπως το λέω συνέχεια, διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέο. Βέβαια, τι ωραία θα ήταν να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία ακόμα και έξω, είναι πάρα πολύ όμορφα. Θυμόμαστε τα παλαιά χρόνια, τα πρώτα χρόνια που οι πατέρες έκαναν τις Θείες Λειτουργίες στους αγρούς, στα λιμάνια, στα χωράφια, έξω στα εικονοστάσια, και υπήρχε μεγάλη χάρη και μεγάλη ευλογία. Βέβαια και εμείς εδώ δεν μας λείπουν ούτε τα εικονοστάσια, ούτε τα παρεκκλήσια, δεν μας λείπει τίποτα, αλλά ακόμα περισσότερο δεν μας λείπει και η εκκλησία αυτή των Αγίων Ισιδώρων. Σήμερα, Πάτερ Παύλο, σκεφτόμουν πολύ τον κύριο Ηλέκτρα, δηλαδή τον Τάσο μας. Τάσο μου, θέλω να σου πω χρόνια πολλά ευλογημένα, και βέβαια κάθε μέρα εορτάζεις και εσύ μαζί με εμάς, αφού κάθε μέρα τελείται η Θεία Λειτουργία και μεταδίδεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα σε όλη την Πελοπόννησο, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στον Πειραιά, σε όλα τα τριγύρω μέρη, με την εμβέλεια την οποία έχει, αλλά και από το Τσουκ, από το Μπουκ, από όλα αυτά τα μέσα διαδιεκτικής ενημέρωσης. Είναι η χαρά μου σήμερα, μπορώ να πω έτσι, ωραία, μεγάλη, γιατί είναι πολύ ωραία να λειτουργείς με τη χάρη του Θεού και με την ευλογία του Θεού, και αυτό το χιόνι, ευλογία Θεού είναι, δεν ξέρουμε και πώς και τι θα σημάνει για το σήμερα, το αύριο και μεθαύριο. Ας είμαστε καλά μόνο, ας έχουμε αυτή την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Και βέβαια παρακολουθείτε αυτή την ώρα από τον πατήρ Παύλο που έχουμε μείνει μόνοι μας σήμερα, την ομορφιά του χιονιού, και με τον Παπασταύρο και με τον Αριστίδη και με τη μανούλα μου.
και με όλους τους εκκλησιαζόμενους οι οποίοι είμαστε εδώ σήμερα. Έτσι λοιπόν μπορείτε και εσείς που έχετε εκκλησιαστεί σήμερα να δείτε επανάληψη την Θεία Λειτουργία αλλά και αυτή την όμορφη σκηνή. Έτσι λοιπόν μην ξεχάσετε ότι το καμπανάκι στο τσουκ και στο μπουκ θα σημάνει σήμερα για να γίνει μια περιήγηση, έτσι να δείτε πώς είναι ο ναός, αν συνεχίζει βέβαια να το ρίχνει και να στρώσει το χιόνι ο ναός γύρω στις 4.30 ώρα, όπου τότε θα ανεβαίνουμε πάνω από τα σκαλάκια, από την εξωτερική πόρτα του ναού μέχρι και πάνω, θα μιλάμε λίγο, πολύ λίγο, έτσι και θα να δείτε πώς είναι ο ναός μας χιονισμένος. Δεν είναι μόνο τώρα, αλλά και κάθε χρόνο που χιονίζει, γίνεται αυτό εδώ στο όρος του Λυκαβητού, στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων. Έτσι, Πάτερ Παύλο, 4.30 ώρα θα χτυπήσει το καμπανάκι στο τσουκ και στο μπουκ και θα κάνουμε αντάμωμα σήμερα στους Αγίους Ισιδώρους, στο λόφο του Λυκαβητού, μάλλον 5 η ώρα είναι το αντάμωμα. Κάπου εκεί θα το κάνουμε λοιπόν, θα βάλουμε την ώρα να την δείτε, ούτως ώστε περπατώντας πάνω και ανεβαίνοντας τα σκαλάκια, έστω για αυτή τη μισή μία ώρα θα κάνουμε το αντάμωμα στο λόφο του Λυκαβητού στους Αγίους Ισιδώρους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα οποία κάνετε στο ναό μας, αυτή τη συμμετοχή την οποία έχετε, την αγάπη την οποία έχετε στον Ιερό μας Ναό, την προστασία την οποία δίνετε στον Ιερό μας Ναό. Μόνο ευχαριστώ. Μόνο ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά λέμε, Πάτερ Παύλο, γιατί το χιόνι είναι ευτυχία. Βέβαια ο παπά Δημήτρης είναι έξω και ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι μέσα. Μαζί με την Γερόντισσα, τον πατέρα Δημήτριο και όλους τους υπόλοιπους πατέρες. Να είμαστε καλά, έτσι για να έχουμε, Πάτερ Παύλο, την ευλογία του Θεού. Διευχών των Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Απολαύστε το χιόνι, απολαύστε την όμορφη μαγεία των Αγίων Ισιδώρων. Μανούλα μου, χρόνια πολλά εύχομαι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, παιδιά, καλή χρονιά. Βλέπουμε εδώ τον Γεώργιο, τον Αριστίδη, τον πατέρα Κωνσταντίνο, είναι κουκουλωμένος, Πάτερ Παύλο. Είναι, τον βλέπουμε, ελάτε, το πιάσαμε και εγώ το μεταβιβάζω. Καλημέρα. Καλημέρα. Οι πατέρες πέρυσι και πρόπερσι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, να παίζουμε και λίγο χιονοπόλεμο. Δεν πρέπει να είμαστε μικρά παιδιά, να γινόμαστε μικρά παιδιά. Εξάλλου η ζωή μας έχει τόσες πολλές πίκρες, τόσες πολλές στενοχώριες. Ας χαρούμε έστω και λίγο με αυτό που λέγεται χιόνι. Να είστε καλά. Καλημέρα Πάτερ Παύλο, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα Γεώργιε Λίζη. Καλημέρα Ειρηνούλα μου, καλημέρα στα όμορφα. Γιατί κλείνετε την πόρτα? Κάπου είναι μέσα στην κουζίνα. Να και ο πατήρ Ραφαήλ, ο μάγειρά μας, μόλις έρχεται. Πάρε, σήμερα έχει ζεστό φαγητό. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια παρακολουθείτε, δεν θα κλείσουμε, αφού απ' έξω θα πάρουν οι άνθρωποι το αντίδερο και θα φεύγουν έτσι. Αυτή δεν είναι η χαρά. Θέλετε, θέλετε, έτσι. Επομένως, ελάτε εδώ να πάρετε και το αντίδερο. No. Alim is anam zim.
Για γάλα πηγαίνετε.